Έχουμε την μεγάλη ευκαιρία μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πολλές αβελτηρίες, επίδειξη μάλλον αβελτηρίας ή και υποχώρηση σε συμφέροντα της πολιτικής τάξης και των κομμάτων που ήταν στη διακυβέρνηση του τόπου, να μπούμε σε μία ταχεία τακτοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου μπροστά στην ψηφιακή εποχή. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Από ορισμένες πλευρές μπήκε ένα θέμα πολιτικής ήττας. Πριν από λίγο δε άκουσα να σηκώνονται πάρα πολλοί τόνοι, κυρίως από πλευράς του κυρίου Βενιζέλου. Σοβαρά. Υπήρξε διάψευση περί ποιου αφηγήματος. Περί το ότι υπήρξε διαπλοκή, πατεντάτη, υποχρέωση του πολιτικού συστήματος σε επικύψεις, υποχρέωση πρωθυπουργών, κυβερνήσεων, υπουργών να μην προχωράνε στην νομιμοποίηση, στο νόμιμο καθεστώς αδειοδότησης. Και τώρα, μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε μερικούς μήνες, με τις διαφορές των απόψεών μας, οι οποίες όμως είναι πάνω σε ζητήματα, πόσες άδειες, πόσο το τίμημα, η επίσπευση που υπήρξε από αυτή, από την παρούσα κυβέρνηση για να πάμε σε μια τακτοποίηση αυτού του τοπίου και να υπάρξει ενδεχομένως και κόστος από αυτή την αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση και με συμφέροντα, για να είμαστε ειλικρινείς, ονομάζεται διάψευση αφηγήματος και ικτρή ήττα. Πιανού. Και εκ μέρους ποιου μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο. Είναι η ήττα ότι η πολιτική πάβει να είναι όμηρος, άοπλη και υποταγμένη στη διαπλοκή. Τον τρόπο θα τον βρούμε. Και θα τον βρούμε, πιστεύω, και τη Δευτέρα, και θα πρέπει με ταχύτατο ρυθμό, ένα πρικοδοτημένο ΕΣΟΡΟΥ και με την γνώση πια που έχει και αυτή η αίθουσα, η Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή που θα φέρει αποτελέσματα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος κατά την ηθική και θεσμική διάσταση και κατά την οικονομική διάσταση, διότι δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση και νομίζω από όλες τις πλευρές έχει τεθεί. Άρα, για να είμαστε καθαροί, θα μπορούσε αυτή η κυβέρνηση, μιλάω και στο πληθυντικό επειδή ήμουν μέλος αυτής της κυβέρνησης στην πρώτη φάση από πέρσι, θα μπορούσε να έχει συμβιβαστεί, να μιλήσουμε ανοιχτά, μας ακούνε. Όπως συμβιβάστηκαν εκόντες άκοντες, θέλοντας και εμείς, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πολιτικές δυνάμεις επί τόσα χρόνια. Θα μπορούσε εύκολα να έχει συμβιβαστεί μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία της χώρας, καθώς έχουμε εξωτερικές, εσωτερικές αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, το ζήτημα του χρέους, το ζήτημα της διαπραγμάτευσης, το ζήτημα της ασφυξίας της χώρας. Ποιος θα μας έλεγε τι από αυτό το πολιτικό προσωπικό που τώρα κουνάει το δάκτυλο, ορισμένοι εξ αυτών, εάν είχαμε συμβιβαστεί? Τι εννοώ? Θα γίνω πάρα πολύ καθαρός. Αν με ορισμένους από τους κυρίους οι οποίοι έχουν τα κανάλια ή και με όλους, δεν ξέρω τι, είχαμε κάνει αυτές τις άτυπες ή λιγότερο άτυπες συμφωνίες για τη στήριξη της πολιτικής μας και τη στήριξη της κυβέρνησης αυτά τα δύσκολα χρόνια. Επαντιπαροχή δεν ξέρω, δεν ξέρουμε εμείς από αυτά τα παιχνίδια, δεν ξέρω πώς γίνονται, αφού δεν επιχειρήθηκε, δεν μπορώ να μπω σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Αλλά θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για το πολιτικό σύστημα, όλο το πολιτικό σύστημα. Το ότι τώρα στελέχη όλων των πολιτικών δυνάμεων και στο διαρρεύσαν διάστημα, δηλαδή στους προηγούμενους μήνες, επ' αφορμή και την αντιπαράθεσή μας για το πώς γινόταν ο διαγωνισμός κτλ., δηλώθηκε ευθαρσός προς όλους και προς τα συμφέροντα και προς τις άλλες εξουσίες, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες, ότι όχι. Χρειαζόταν διαγωνιστική διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια, δεν έγινε, κάνουμε αυτοκριτική, ακούστηκε από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι ένα όπλο
Είναι ένα όπλο για όλους μας. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να είμαστε υπερήφανοι το ότι ακολουθήθηκε μια διαδικασία που έφερε αυτό το θέμα στο τραπέζι και που θα επιληθεί στην κατεύθυνση όλοι όσοι εκπέμπουν να πληρώνουν και όλοι όσοι εκπέμπουν να είναι ελεγχόμενοι από κάθε άποψη, θεσμική, οικονομική, λειτουργική, από πλευράς όρων, από πλευράς εργαζομένων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική τομή που πρέπει να γίνει. Ακούστηκε σαν αυτονόητο εδώ, δεν ακουγόταν πριν από μερικούς μήνες, ότι το Σύνταγμα επιβάλλει να φτιαχτεί η πλειοψηφία των 4/5. Είναι υποχρέωση. Είναι συνταγματικό πολιτικό ατόπιμα, με πολύ προσεκτικό στις λέξεις μου, το είπα και στη δημόσια συνεδρίαση της διάσκεψης των Πρόεδρων, το ότι από ορισμένες δυνάμεις, επί 12 μήνες, και ενώ δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφωνίες σε προτινόμενα πρόσωπα, δεν προσέτρεξαν στο να υπάρξει εσουρού. Διότι αν δείτε τον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα τα οποία συζητάμε. Πρέπει να υπάρχει είτε έτσι είτε αλλιώς για να λειτουργεί η δημοκρατία, να ελέγχονται, να ρυθμίζονται, αυτά είναι μέσα στο Σύνταγμα, να ελέγχονται, να ρυθμίζονται κατά έτος τα πάγια οικονομικά του στοιχεία, τις συμβάσεις των εργαζομένων και κυρίως το τι εκπέμπουν, το τι βλέπουν τα παιδιά μας. Αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα, αυτά αναφέρει το Σύνταγμα. Αυτά καταστρατήγησε η κυβέρνηση. Δεν το άκουσα από πουθενά. Αλλά αυτό ήταν υποχρέωση. Το ότι τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά επί 11 μήνες καθιστά υπόλογους εν όψη, δηλαδή μπροστά στον ελληνικό λαό, υπόλογες τις δυνάμεις που δεν προσέτρεψε. Διότι επαναλαμβάνω, η ύπαρξή του, και θα ήθελα κάποιος να αντιτείνει ύστερα που θα μιλήσει επ' αυτού, είναι τελείως ανεξάρτητη από την αντιπαράθεση, τη σύγκρουση σας λέω που γίνεται για το τι βάζει ο Υπουργός, για το πόσες άδειες, για το πόσα λεφτά, για το που η διαγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή όλα αυτά θα μπορούσαν να υπάρχουν όχι ως αυτονόητα ζητήματα, καθώς είναι ζητήματα που υπάρχουν ενστάσεις και αιρέσεις, αλλά λειτουργούντος ενός Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και θα ήταν και πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι πρέπει να πάμε σε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης άμεσα. Γίνανε οι δύο τροπολογίες που ήρθανε στον Υπουργό. Είναι σαφές, γιατί μεν μία δεν έχει ακουστεί και κάτι ακριτομήθες έχουν ακουστεί κατά πόσον το σύμφωνη γνώμη είναι για όλο το οικείο άρθρο και όχι μόνο για τον αριθμό των αδειών αλλά και για τα υπόλοιπα. Ο Υπουργός έχει την ευκαιρία, αξιοποιώντας το διάλογο, να τοποθετηθεί επ' αυτού. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά είναι στοιχείο της συζήτησής μας. Για την άλλη, σε σχέση με το κατάργηση και αναστολή, επιτρέψτε μου να σας πω, έχει διαμορφωθεί ένα ψευτοδίλημα για να αποκριβούν από ορισμένες πλευρές, από λίγες πλευρές, όχι από τα κόμματα που τιμώ τη στάση τους προχθές, που έφτασαν να υπάρχει μια πλειοψηφία 16 με 3, οι οποίοι είτε έτσι αλλιώς είναι, δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία και άρα μια μεγάλη πλειοψηφία ήδη να έχει διαμορφωθεί για την πρωταθήσα σύνδεση. Τιμώ τη στάση τους. Τιμώ και τη στάση όσων ακόμα δεν έχουν προστρέξει στο να υπάρξει μια ευρύτατη συνένεση και περιμένω μέσα από τη διευκρίνηση του πολιτικού θέματος σήμερα, τη Δευτέρα, να μπορούμε να έχουμε μια ευρύτατη λύση. Αλλά λέω, δημιουργήθηκε ένα στοιχείο περίπου συμβολικό. Αναστολή, λέει, ή κατάργηση. Ποιανού πράγματος αναστολή, με συγχωρείτε. Είναι καταργημένο αυτό το άρθρο. Αυτό είναι καταργημένο, διότι λέει μέσα ότι είναι για την πρώτη εφαρμογή, η οποία έγινε, είχε την τύχη που είχε σε σχέση με το διαγωνισμό. Την τύχη εννοώ τη δικαστική τύχη, διότι από εκεί και πέρα τα μηνύματα κάθε διαδικασίας είναι πολλαπλά. Και κάποια από αυτά παραμένουν και διαμορφώνουν και μια συνείδηση στον κόσμο.
Παρ' όλα αυτά λέω την τύχη που είχε και άρα δεν υπάρχει θέμα δεύτερης, τρίτης, τέταρτης εφαρμογής του. Ο ίδιος ο νόμος προέβλεπε ότι ήταν για εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή για την πρώτη εφαρμογή. Είναι καταργημένο. Και για λόγους σωστούς, νομικούς, άλλους κτλ. Προβλέψεων, συμφερόντοτα, μπαίνει η έννοια της αναστολής μέχρι δημοσιεύσεως της απόφασης, το οποίο είναι εύλογο, το οποίο θα μπορούσε και όλη αυτή η συζήτηση να γίνει αφού θα είχε δημοσιευθεί. Θα ήταν πιο σωστό. Σήμερα παρουσιάζεται μία βουλή, επιτρέψτε μου να σας πω, να συζητάμε και να νομοθετούμε επί διαρροής δημοσιογραφικών πληροφοριών. Δεν μας τιμά. Αλλά όταν είναι δεδομένο πως η απόφαση μετά από 1-2 μήνες τουλάχιστον θα δημοσιευτεί, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μείζον πολιτικό θέμα που είχε ανακύψει θα έπρεπε με έναν τρόπο να έρθει στην επιφάνεια, να συζητηθεί και να υπάρξει τομή. Άρα, με αυτή την έννοια, αυτά τα δύο κεντρικά θέματα τα οποία μπαίνουν από την ίδια την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά μπήκανε και από πολιτικές δυνάμεις που έχουν τις αμφιβολίες τους. Λέει δεν είστε τόσο φερέγγι όσο ήμασταν εμείς 27 χρόνια. Γι' αυτό αμφισβητούμε. Θα κάνετε κάποιο κόλπο, ξέρω και εγώ, σε ένα μήνα. Το λέω έτσι για να χαλαρώσουμε λιγάκι. Αλλά να το δεχθώ. Τα δεχόμαστε όλοι. Και γίνονται αυτές οι τροποποιήσεις. Δεν υπάρχει πλέον ούτε φίλος οικής. Επιτρέψτε μου να πω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε το σήμα που δόθηκε και προς τα συμφέροντα και προς την κοινωνία ότι θα προχωρήσει το πολιτικό σύστημα έξω από λογικές υποταγής σε επιχειρηματικά συμφέροντα και έξω από λογικές που σπρώχνουμε οι ίδιοι να αποφασίζουν οι δικαστές για την πολιτική. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν αντιλήψεις στρατηγικής καθαρών χεριών όπως υπήρχαν στην Ιταλία. Μην υποσκάπτουμε, μην πριονίζουμε το κλαρί που καθόμαστε όλοι πάνω, όλα τα κόμματα, όλο το πολιτικό σύστημα. Ο νόν νοήτο. Τις ευθύνες και τις αποφάσεις θα τις πάρουμε εμείς, ακούγοντας πλήρως το τι λένε η δικαστική αρχή, βλέποντας και γνωρίζοντας πλήρως τι λένε και τι αντιπαρατίθενται και τι σκοπούς έχουν τα συμφέροντα και βεβαίως θα υπάρξει μια αρμονική συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ευχέρεια του χρόνου που μου δώσατε. Παρεξηγήθηκε ο Υπουργός, ο Νίκος ο Παπάς, επειδή σε συνεντεύξεις του σήμερα, χθες, είπε η δικιά μου άποψη, όμως εγώ επιμένω, είναι 4. Εγώ λοιπόν σας λέω από εδώ ότι επιμένω ότι πρέπει να είναι 3. Διότι τόσο λέγανε, το λέω για να κάνουμε συζήτηση, έτσι. Διότι τόσο έλεγαν όλα τα ντοκουμέντα, σας είχα παρουσιάσει του 2-8 το συνέδριο του ΣΕΒ που είχε γίνει. Και είναι οι εισηγήσεις των κυρίων που τώρα προείστανται της Ένωσης Ιδιοκτητών των καναλιών. Με την έννοια, καμία Φλωρεντία, κανένα ψηφιακό, που προφανώς το ψηφιακό εύρος, που προφανώς το ψηφιακό εύρος χωράει περισσότερα, ή προφανέστατο, αλλά έχει σχέση με το αν θα σπρώξουμε, τελικά μπορεί να είναι παραπάνω πράγματα, δηλαδή να γίνει μια συζήτηση, μια αντιπαράθεση, να γνωμοδοτήσει το ΕΣΟΥΡΟΥ και όχι μόνο να γνωμοδοτήσει, να έχει και την τελική απόφαση, είναι σαφές, ας πούμε, από την διάταξη που έρχεται. Αλλά τα κόμματα, το Υπουργείο, εμείς ως άτομα στο δημόσιο διάλογο που θα γίνει, έχουμε άποψη. Δηλαδή, άκουσα μια κυρία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είπε 12-16 να γίνουν κτλ. Τα 15 από αυτά να τα βρουν με κλήρο οδηγούνται στη διαπλοκή νομοτελειακά. Δεν μπορούν να ζήσουν με τα 150 εκατομμύρια που είναι η πίτα ή η διαφημιστική. Εάν θέλουν να έχουν 400 εργαζόμενους, εάν θέλουν να μην έχουν συνθήκες γαλέρας και να μ' ακούν τώρα οι εργαζόμενοι με τους οποίους μιλήσαμε σε καθεστώς πίεσης και έντασης, διότι έτσι κανείς πρέπει να μιλάει όταν ο άλλος αισθάνεται ότι πάει για να γίνει άνεργος και τους καταλάβαμε απολύτως. Όταν επικρέματο, ας πούμε, αυτό που λεγόταν να πέσει μαύρο σε κανάλια κτλ. Να ακούνε ότι δεν μπορούν να ζήσουν κανάλια στην Ελλάδα 10, 12, 16.
Και θα πρέπει κάθε υπεύθυνη πολιτική δύναμη, αντί να λέει το απίστευτο και απολύτικο θέσφατο, αυτά θα τα κλείνει η αγορά, δηλαδή να κλείνει το μάτι, να είναι με 2 και 3 εκατοστάρικα να ξημεροβραδιάζονται οι εργαζόμενοι και να είναι κατωτά του επίπεδου το πρόγραμμα το οποίο θα δίνουν. Είναι ευκαιρία λοιπόν, έτσι όπως έγινε αυτό που έγινε, που εμπεριέχει και στοιχεία υποχώρησης από πλευράς της κυβέρνησης, είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να δώσουμε λύσεις μέσω μακροπρόθεσμες υπέρ των συμφερόντων της χώρας, υπέρ των συμφερόντων της ενημέρωσης, του πλουραλισμού των εργαζόμενων, και να φύγουμε από τα διλήμματα και να φύγουμε από τη διαπλοκή και να φύγει και το πολιτικό σύστημα από την ομοιρία στους καναλάδιες.